Σοκ και πολλά ερωτηματικά στην κοινή γνώμη εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση του θανάτου 68 ηλικιωμένων σε ιδιωτικό οίκο Ευγυρία στα Χανιά, καθώς οι τρόφιμοι της δομής φέρεται να κατέληξαν με την ίδια αιτία θανάτου, δηλαδή από ανακοπή καρδιάς. Ο εισαγγελέας Χανίων που χειρίζεται την υπόθεση έχει ήδη ζητήσει από τον περασμένο Μάρτιο από όλα τα ληξιαρχεία της Κρήτης να του αποστείλουν τις σχετικές ληξιαρχικές πράξεις θανάτου αλλά και όλες τις πράξεις που αναφέρεται ως αιτία θανάτου ή ανακοπή. Μας ζητήθηκε από την ασφάλεια Χανίων να χορηγήσουμε ληξιαρχικές πράξεις θανάτου που έχουν ως τόπο θανάτου τη συγκεκριμένη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων για τη χρονική περίοδο από το 2020 και έπειτα. Πόσοι θάνατοι έχουν βεβαιωθεί στα Χανιά? Είμαι νομίζω γύρω στις 25. Υπό το βάρος των αποκαλύψεων στην υπόθεση παρενέβη χθες και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πιώτας, ο οποίος διαβίβασε στον εισαγγελέα εφετών Κρήτης Γιώργο Σαμπαντζή τα δημοσιεύματα του τύπου που κάνουν λόγο για απάνθρωπες συνθήκες φιλοξενίας των ηλικιωμένων, ζητώντας του να εποπτεύσει το ανακριτικό έργο και να προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε να διαπιστωθούν τυχόν ποινικές ευθύνες. Η υπόθεση που βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα πρωτοδικών Χανίων μήνες πριν πήρε πανελλήνιες διαστάσεις όταν την περασμένη Πέμπτη έγινε εκταφή ηλικιωμένης χανιώτισσας που φιλοξενείται στη δομή και φέρεται να κατέληξε από ανακοπή καρδιάς πριν από ένα χρόνο, με τις εισαγγελικές αρχές να βρίσκονται εν αναμονή του ιατροδικαστικού πορίσματος, το οποίο αναμένεται στη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας. Λάβαμε το έγγραφο αυτό από την αστυνομία και μας ενημέρωσαν για μια εκταφή η οποία πρόκειται να γίνει. Και η οποία έγινε χθες. Κατέληξαν λοιπόν ότι δεν υπήρξε το παραμικρός τραυματισμός, παραμικρή κάκωση στα οστά, το οποίο δεν φεύγει ο τραυματισμός. Στο μεταξύ, μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, τα στόματα φαίνεται σιγά σιγά να ανοίγουν, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχουν ήδη αρχίσει να περνούν το κατόφλι της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Χανίων συγγενείς ηλικιωμένων που φιλοξενήθηκαν στο ίδρυμα και οι οποίοι έχασαν τους ανθρώπους τους από ανακοπή καρδιάς. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση χανιώτισσας που φέρεται να καταγγέλει στις αρχές ότι η μητέρα της που αντιμετώπιζε ψυχιατρικά προβλήματα και φιλοξενείται στην εν λόγω δομή, την είδε ανήμπορη και δεμένη σε αναπηρικό καρότσι στα υπόγεια του κτηρίου μαζί με άλλους γέροντες. Η ίδια φέρεται να κάνει λόγο στην κατάθεσή της για σκληρή κακομεταχείριση στους 8 μήνες που έζησε η μητέρα της στη συγκεκριμένη δομή. Αίσθηση επίσης προκαλεί και η δημόσια τοποθέτηση πρώην εργαζόμενου στον ιδιωτικό οίκο Ευγυρίας, ο οποίος μάλιστα έχει καταθέσει τις αρχές λέγοντας πως όσα έβλεπα δεν μου επέτρεπα να μείνω εκεί μέσα. Ο συγκεκριμένος νοσηλευτής μιλά για τους 68 φακέλους θανάτων ηλικιωμένων από καρδιακή ανακοπή που ήδη εξετάζονται στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, καταγγέλλοντας πως ο γιατρός υπέγραφε τις γνωματεύσεις από απόσταση. Δεν θα αποκαλύψω αυτή τη στιγμή το τελευταίο στοιχείο το οποίο έχω, γιατί περιμένω να δω τι θα πούνε οι ιατροδικαστές και τι θα γίνει στη συνέχεια και εκεί θα δούνε τη μεγάλη ψευθιά η οποία υποστηρίζεται. Τέλος, ένα ακόμα στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό είναι η ανάρτηση σε μεσητικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο πολιτηρίου των εγκαταστάσεων του ιδιωτικού οίκου Ευγυρίας με την ιδιοκτήτρια της δομής και το νομικό της σύμβουλο να το διαψεύδουν, μιλώντας για παραποίηση αγγελίας που είχε βγει πριν από 6 χρόνια, αλλά και για την πρόθεσή τους να απευθυνθούν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ώστε να υπάρξει περαιτέρω διερεύνηση.